Τρένα. Η κυρία μπροστά μου. Αυτό είναι το τρένο μου. Όχι κυρία μου, πολύ φοβάμαι ότι αυτό το τρένο ανήκει στον ΟΣΕ. Ενώ λέει μπορώ να το πάρω για Θεσσαλονίκη. Φοβάμαι ότι είναι πολύ βαρύ κυρία μου. Τέτοιες συνομιλίες, δεν ξέρω πώς μου τυχαίνουν εμένα αυτά. Ίσως τα τρένα αυτοί που δουλεύουν δεν ξέρω δε κάποια επικοινωνιακά κάτι, γιατί τώρα που το σκέφτομαι, για να γίνει κανείς οδηγός τρένου, τι χρειάζεται. Θέλω να πω το τρένο. Εντάξει, το αεροπλάνο θέλει πάνω κάτω, αριστερά δεξιά. Είναι λίγο δύσκολο να οδηγήσει αεροπλάνο. Ένα αυτοκίνητο, ένα τιμόνι, ένα φρένο, ένα γκάζι. Το τρένο, τι έχει. Φαντάζομαι ένα γκάζι μόνο. Έτσι δεν είναι. Πατάς, αφήνεις. Πατάς, αφήνεις. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Δηλαδή, όταν δίνουν εξετάσεις για τρένο, τους ρωτάνε αυτό τι είναι, αυτό είναι το γκάζι. Α, πολύ καλό, περάστε. Πώς εκτροχιάζονται τα τρένα. Με ένα γκάζι μόνο. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, μέχρι και το φρένο του τρένου το έχω δώσει στους επιβάτες να το τραβήξουν. Τόσο φαίνεται ότι είναι δύσκολο μόνο με ένα γκάζι πρέπει να το οδηγήσει. Δεν ξέρω. Ακόμα και τις πινακίδες που έχουν στο δρόμο. Αφορούν τα αυτοκίνητα. Δεν αφορούν το τρένο. Δεν σου χρειάζονται, σου λέει. Γιατί πας τρένο. Στα αυτοκίνητα λέει προσοχή το τρένο. Στα τρένα δεν λέει προσοχή αυτοκίνητο. Δεν το νοιάζει το τρένο. Το πάρει παραμάζωμα.